Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας συνέχισε την αίτητη πορεία του στο πρωτάθλημα κερδίζοντας τη Σιπολίτη ΑΕΛ με 2-0. Οι Κιανόλευκοι μπορεί να μην έφτασαν σε ψηλά επίπεδα απόδοσης, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν. Τους 3 βαθμούς και συνεχίζουν να οδηγούν αίτητη την κούρσα του μαραθωνίου. Κέρδισε ο Χριστοδούλου τον Σόσιν. Πίτο περνά, δίνει για τον Σόσιν μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρι, γκολ. 1-0 ανοίγει το σκορ ο Απόλλωνας με το 13ο γκολ του Σόσιν στο πρωτάθλημα. Ο Σόσιν που πάει μπροστά από τον δυτική εξέδρα και πανηγυρίζει έξαλα τον γκολ. Σε ένα άνοιγμα της άμυνας της ΑΕΛ. Από κάθε την παλιά που βγήκε ο Σόσιν σε ιδανικό πλασέ μπροστά από τον Στυλιανού κάνει το 1-0. Και εδώ θα ξαναδούμε. Δεν υπάρχει κανένα offside βεβαίως. Πολύ ωραίο το πλασέ. Και η πάσα εξαιρετική ήταν από τον Πίτο. Πάσα γκολ βεβαίως από τον Χελιοπίτο. Ψύχρεμο το πλασέ του Σόσιν. Ξανά εδώ η πάσα, όλα ξεκίνησαν από τον Πίτο. Σταμάτησαν οι παίκτες της ΑΕΛ σε αυτή την κάθετη πάσα. Ψωμοτήρι για τον Πολωνό όταν βρεθεί σε τέτοια θέση. Έκανε για πολλούς κάτι δύσκολο να φαίνεται πανεύκολο. Βγαίνει ο Απόλλωνας μπροστά. Καρύμ. Έτοιμος για την παλιά. Πέρασε ο Ιρακινός. Είναι καλή και η παλιά του. Αστοχή ο Σόσι. Αυτός είναι και ο λόγος προφανώς που προτιμήθηκε αντί του Μουστάκα. Λιάσος Λουκά, παλιά για τον Σέποκ, βγαίνει ο Σβαλόφσκι. Ο Σέποκ που εκτελεί τώρα το κόρνερ, γίνεται κεφαλιά από τον Τσόροβιτς, ο Πίντο στην γραμμή σχεδόν. Δεν ξέρω αν είναι για διαμαρτυρία για φάουλ, αλλά μάλλον για τους παίχτες. Σένιος Κυριακού, ωραίο πέρασμα από τα αριστερά. Η παλιά φαίνεται να είναι καλή, δεν μπορεί ο Τσόροβιτς και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Κοναρής. Του το στερεί τον κόλλο Σβαλόφσκι. Και πάλι ο Μποχτάν στον Ιρακινό. Που είναι πλέον ελεύθερος. Η παλιά βγαίνει, η μεγάλη ευκαιρία Πάιβα σημαδεύει το Στυλιανού. Εδώ η προηγούμενη φάση ο Αρίκ έκανε την παλιά στην καρδιά της άμυνας. Αφύλακτος εδώ Πάιβα σημάδεψε το Στυλιανού. Ελέγχουν. Επιταχύνει, περνάω για τον Πάιβα ο Θεοφίλου. Μεγάλη ευκαιρία. Πάει, μαγειρίζει, απλώνει το πόδι του ο Θεοφίλου, η μπάλα πάει έξω. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίχτες της ΑΕΛ για το ξεκίνημα της φάσης και θα ξαναδούμε αν υπήρχε offside ή όχι. Στο 1-2 που επιχείρησε ο Θεοφίλου, εδώ πίσω η μπάλα κανένα offside. Καλυπτόμενος από τρεις ποδοσφαιριστές παρακαλώ, ο Πάιβα. Ο οποίος μπήκε από πλάγια θέση μόνος, είδε το Θεοφίλου, αλλά το γύρισμά του δεν ήταν καλό. Να, εδώ σηκώνει το κεφάλι, διαφωτιστικό το πλάνο, αλλά περισσότερο έκανε σούτ. Στοφή, Πίντο περνά. Κρατά γιατί ο Σόσιν είναι πιο μπροστά, πλασάρει από ψηλά και έξω. Έξυπνη ενέργεια το Πίντο, πολύ καλή. Η ιδανικότερη θα λέγαμε υπό τις περιστάσεις, γιατί αν έδινε την μπάλα στο Σόσιν, ήταν σε θέση offside, είδε σε έξοδο το Στυλιανού. Δείτε εδώ, αν έδινε ήταν offside. Βλέπει ο μικρός, δεν του δίνει την μπάλα, κρατά. Βλέπει σε έξοδο τον Στυλιανού, έξω από τη μικρή περιοχή. Σκάβει την μπάλα και χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία. Και έγινε έμμεσα. Χριστοφή. Χίκνετ. Είναι μόνος ο Σόσιν πλάγια. Το σούτ απόκρουση από τον Χριστοδούλου. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Εδώ η καλή πάσα του Χριστοφή. Του Χίκνετ στη συνέχεια. Από πλάγια και δύσκολη θέση. Δεν ευθυδιάστηκε ο Στυλιανού. Αφήνει πλεονέκτημα εδώ ο διαιτητής. Καλές προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα. Χριστοφή.
Με το αριστερό το shoot goal τελειώνει το ντέρπι 2-0. Χριστοφή στο 88 λεπτό. Σκοράρει και δίνει 3 υπερπολίτιμους βαθμούς στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που επανέρχεται στην κορυφή. Χριστόφορος Χριστοφή τελειώνει το παιχνίδι. Με το αριστερό δυνατό shoot νίκησε το Στυλιανού. Σέφρανε οι πανηγυρισμοί. Από τον Χριστοφή που έβγαλε τη φανέλα. Ξανά εδώ η πάσα για τον Χριστοφή. Βρήκε και νοχώρο. Δεν τον μάρκαραν σωστά οι παίχτες της ΑΕΛ. Το σούτ στην αριστερή του γωνία. 2-0. 2-0 ενώ ξανά τον γκολ. Ο Χριστοφή εξαιρετικό γκολ. Σημάδεψε. Ο Χριστοφή δέχεται και την κίτρινη κάρτα.